Σε ένα λεπτό είμαι εκεί. Μου είπες σε ένα λεπτό θα είναι εδώ ρε γάμο. Πού είναι, τι γίνεται. Guys, σε ένα υπέροχο vlog στο υψηλότερο και ομορφότερο βουνό της Ελλάδας, στον Όλυμπο. Βρίσκομαι με 10 μαντραχαλαίους αυτή τη στιγμή και ανεβαίνουμε το μονοπάτι από... Μάλλον από Γκορτσιά και καταλήγουμε από Στολίδη και μετά Μύτικα. Τους μαντραχαλάδες θα τους γνωρίσετε σιγά σιγά, θα τους κάνω παρουσίαση έναν έναν. Με τα Instagram να πούμε όλα από κάτω. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και να τσεκάρει. Φοβερός. Αυτός είναι ο θεάς. Giveaway. Μια φώτο με τον Δαλάκα. Όταν τους δείτε όλους, θέλω να γράψετε κάτω στα comment τι έχει ντυθεί ο καθένας. Δηλαδή εγώ έχω ντυθεί Power Ranger πολύχρωμος. Θα κάνουμε ένα κοινωνικό πείραμα. Θα πάω μπροστά από μια άλλη παρέα να πετάξω ένα σκουπίδι να δούμε αν θα αντιδράσουν σε αυτό. Τραβά. Ε, γιατί εδώ. Αυτό που πέρα το πρόβλημα και στην κάμερα που το πετάξετε κάτω. Ναι, για, μας έπεσε. Το πέταξε κάποιος κάτω έτσι. Αυτός που το πέταξε είναι μ***ας τρομερός. Γιατί το πέταξες κάτω. Κοινωνικό πείραμα. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Για να δούμε τώρα το φάνη και την αντίδραση ενός πολίτη. Κάνουμε μια ωρίτσα. Κάνουμε πλάκα. Ναι. Βλέπουμε πώς λένε να βγούμε. Ψάχνουμε το πρώτο spot για να πετάξουμε το drone. Nick Cave Photography, κυρίες και κύριοι. Θα αφήσω link από κάτω. Ευχαριστούμε πολύ για τις υπέροχες αυτές λήψεις. Βγάζει και μία τώρα που σκουράζεται από τον Εβάλλη. Ε, Κώστα, πες μας λίγο... 12 seconds later.
Πόσα χρόνια ανεβαίνουμε στον Όλυμπο? 10 χρόνια ανεβαίνουμε. Είναι κάτι σαν παράδοση για μας, ανεβαίνουμε στον Όλυμπο κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, φέτος έχουμε και μερικούς πρωτάθλημα. Αργήσαμε λίγο φέτος. Με τα μπουστάκια τους, ναι. Με τα καπέλα τους. Για φάνασα. Γαμάι, ακολουθήστε τον Όλυ. Subscribe, like, κουδουνάκι, όλα. Να σου πω, μαζί τους ρίχνουν κανένα γαμίς. Κανένα γαμίς, λέω, ρίχνουν. Δεν ρίχνουν, είμαστε το πρώτο group μπροστά, περιμένουμε τους υπόλοιπους να έρθουν. Όχι, η αλήθεια είναι πως είμαστε το group κουράδας, έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε φτάσει στα μισά της διαδρομής, ίσως και λίγο παραπάνω. Φτάσαμε στο κομμάτι το οποίο αχνοφαίνονται τα καταφύγια. Πρέπει να πάρουν και ο Ανάσης. Λοιπόν, μωρά, φτάσαμε στο καταφύγιο Αποστολίδη. Και αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα είναι το τρόπαιο όταν φτάνεις στο καταφύγιο εδώ πέρα στο Ροπέδιο. Μακαρόνια με κυμά. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Κάτσε μπουρούν, μπουρούι. Έπειτα από ένα μικρό συμβούλιο της παρέας, αποφασίσαμε πως θα ανέβουμε και στο Μύτικα, κυρίες και κύριοι. Για χάρη σας και μόνο! Αυτό που έχω να πω είναι πως αν κάποιος έχει ψηφοφοβία, δεν το συνιστώ να έρθει, γιατί αυτά τα κομμάτια εδώ πέρα, κάτω από το στεφάνι δηλαδή και προς το Μύτικα, το Λούκι και αυτά είναι επικίνδυνα και τρομακτικά για κάποιον που έχει ψηφοφοβία. Αυτό λίγο προς το σοβαρό. Και τώρα κάτι άλλο, μια απορία που έχω. Το στεφάνι λένε πως είναι ο θρόνος του Δία. Άμα δεις καλύτερα, έχει κάτι κορυφές, οι οποίες είναι μητερές. Δεν πονούσε ο κόλος του. What? Βρισκόμαστε στην αρχή από το Λούκι. Ένα έχω να δηλώσω. Ακούστε ησυχία. Ρίξε μια κραυγή τώρα. Φανασό! Πραγματικά δεν ξέρω αν μπορώ να σας μεταδώσω το δέος που νιώθεις. Φίλοι, και το φόβο που βγάζει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, αυτή η δύναμη της φύσης. Πες μας λίγο που ανεβαίνεις πρώτη φορά, τι νιώθεις? Μεγάλη αδρεναλίνη. Είναι τι πολύ σκέφτεσαι, ωραία. Δηλαδή, μου πες την αλήθεια. Σκέφτομαι. Το ανέβασμα είναι εύκολο. Ναι, κοίταξε την πρώτη φορά που ανεβαίνεις. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πώς θα κατέβω. Ακριβώς. Αλλά σας βεβαιώνω πως το κατέβασμα είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι θέλω τη μαμά μου. Σχεδόν φτάσαμε. Είμαστε τελευταίοι που ανεβαίνουμε. Θα μας πιάσει νύχτα φυσικά. Τουλάχιστον θα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Τέταρτη φορά που ανεβαίνουμε στην κορυφή του Ολύμπου. Είμαστε στο υψηλότερο σημείο της Ελλάδας. Όταν φτάνεις εδώ πάνω δικαιώνεσαι. Λοιπόν, αδέρφια, τα καταφέραμε. 26. Κατεβήκαμε το Λούκι, ασφαλές. Μπράβο. Ζούμε. Μπράβο, καλά, καλά. Μπήκαμε στο μονοπάτι τώρα για πίσω. Ναι, το ήξερα. Απλά λέω μήπως. Λοιπόν, μωρά, η ώρα είναι 7:22 πρώτα. 7:22. Πρέπει να αναχωρήσουμε πηγόντως γιατί θα μας πιάσει η νύχτα. Φιλάκια πολλά από όλο το team. Φιλιά πολλά.